ενημερώσουμε το φίλαθλο κοινό της Κύπρου, αλλά και όλη την κυπριακή κοινωνία, ότι αύριο διοργανώνεται μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις από τη Γραμματεία Αθλητισμού του Δημοκρατικού Συναγερμού, η ώρα 6 απόγευμα, στο Lemon Park, στη Λευκοσία. Η εκδήλωση αυτή έχει ως σκοπό να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ στα άτομα εκείνα που υπηρέτησαν κάτω από την Εθνική Ομάδα της Ελλάδος, άντρες και γυναίκες, πριν από τον διαχωρισμό του Κυπριακού από τον ελληνικό αθλητισμό. Και μιλούμε για αθλητές σε ένα σύνολο και αποθανόντες, αλλά και βρισκόμενοι εν ζωή αυτή τη στιγμή, περίπου 100 άτομα. Θα έχουμε 60 άτομα τα οποία θα παρευρεθούν ή εκπροσώπους αυτών των ατόμων. Και θα δώσει και την παρουσία του, εκτός από τους αξιωματούχους του κόμματός μας, τον κύριο Ναβέροφ, τον κύριο Χάρη Γεωργιάδη και τους βουλευτές μας, και ο Υφυπουργός Αθλητισμού της Ελλάδος, ο κύριος Ελευθέρως Αβγενάκης, ο οποίος θα διαβιβάσει και αυτό με τη σειρά του τις ευχαριστίες του ελληνικού αθλητισμού προς τους Κύπριους αθλητές που επρόσφεραν όλα αυτά τα χρόνια. Το άλλο σημαντικό γεγονός της αυριανής μας εκδήλωσης είναι ότι πέραν του μεταλλίου, το οποίο είναι ένα μετάλλιο αναμνηστικό που δίνεται σε αυτούς που βραβεύονται, έχει εκδοθεί έναν συλλεκτικό βιβλίο στο οποίο παρουσιάζονται όλοι αυτοί οι αθλητές και αθλήτριες που, όπως ανέφερα προηγουμένως, υπηρέτησαν κάτω από την Εθνική Ελλάδος Ανδρών και Γυναικών, με μια μικρή λεζάντα κάτω από τον καθέναν από αυτούς τους αθλητές. Το πρόγραμμα θα σας το αναλύσει ο κύριος Πάλης, αναπληρωτής γραμματέας του κόμματος της Επιτροπής Αθλητισμού. Και κλείνοντας, θέλω για ακόμη μια φορά να ευχαριστήσω τον ΟΠΑΠ, ο οποίος στηρίζει οικονομικά αυτήν την εκδήλωση. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω για την εδώ παρουσία σας και να ζητήσω από εσάς να μεταφέρετε το μήνυμα σε όλον τον κόσμο ότι η Γραμματεία Αθλητισμού, με αυτήν την προσπάθεια την οποία κάνουμε αύριο, θέλουμε να τιμήσουμε όλους αυτούς τους αθλητές οι οποίοι για 100 σχεδόν χρόνια αγωνίζονταν κάτω από την ελληνική σημαία. Η παρουσία εδώ του Υφυπουργού Αθλητισμού, του κ. Αβγιανάκη, δηλώνει το έμπραχτο ενδιαφέρον της ελληνικής κυβερνήσεως για την τιμή την οποία θα αποδοθεί αύριο σε αυτούς τους αθλητές οι οποίοι για τόσα χρόνια αγωνίζονταν κάτω από την ελληνική σημαία. Όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος, θα υπάρξουν κάποιοι χαιρετισμοί. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει γύρω στις 6 και μετά θα ακολουθήσει ένα φιλμάκι το οποίο θα ανατρέξει και θα δείξει όλη την ιστορία του κυπριακού αθλητισμού, το οποίο πιστεύω ότι θα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει σε κάθε σπίτι αυτό το φιλμάκι, να το παρακολουθήσουν. Γιατί μέσα από αυτήν την ταινία καταγράφεται η ιστορία του κυπριακού αθλητισμού. Το βιβλίο το οποίο έχουμε εκδώσει επίσης είναι αναμνηστικό και θεωρώ ότι θα κοσμεί τις βιβλιοθήκες όλου του κόσμου οι οποίοι θα το αποκτήσουν. Τέλος, θέλω να σας ευχαριστήσω ακόμη μια φορά για την παρουσία σας και να αναφέρω ότι θα γίνει μια προσπάθεια σε μια επόμενη εκδήλωση, ώστε να τιμήσουμε τους αθλητές οι οποίοι συμμετείχαν στους αγώνες αυτού του τόπου, να καταγραφούν μέσα από υλικά τα οποία θα φροντίσουμε να βρούμε είτε εφημερίδες είτε άλλου είδους, είναι εδώ που θέλουμε και τη δική σας συνεισφορά, για να καταγραφεί κάτω η ιστορία των αθλητών οι οποίοι ήταν και αγωνιστές της ελευθερίας αυτού του τόπου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.